Η Νάνη και οι Γίγαντες. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μέρος μακρινό, ήταν το χωριό των Νάνων. Η αγαπημένη τους διασκέδαση ήταν να οργανώνουν ομαδικά παιχνίδια. Στο διπλανό χωριό ζούσαν οι Γίγαντες. Περνούσαν πολύ ωραία παίζοντας ομαδικά παιχνίδια. Μια μέρα σκέφτηκαν να παίξουν τα αγαπημένα τους ομαδικά παιχνίδια με τους γείτονές τους. Πώς όμως θα παίξουν τα παιχνίδια? Ποιο θα διαλέξουν? Με λάκτισμα διάλεξαν το ομαδικό παιχνίδι των γιγάντων. Οι γίγαντες ανέλαβαν να γράψουν και να παρουσιάσουν στους νάνους τους κανόνες του παιχνιδιού τους. Οι κανόνες των γιγάντων ευνοούσαν τους γίγαντες. Μήπως μπορείτε να μαντέψετε ποιος θα κερδίσει? Οι νάνοι σκέφτονταν, πώς θα τα καταφέρουμε? Πολύ δύσκολο. Θα νικήσουν σίγουρα οι γίγαντες. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα πόδια. Οι νάνοι έχασαν παρόλο που προσπάθησαν πάρα πολύ. Νικητές είναι οι γίγαντες που πανηγυρίζουν για το κατόρθωμά τους. Οι νάνοι ένιωσαν αδικημένοι και στεναχωρήθηκαν για το άδικο παιχνίδι με τους άδικους κανόνες. Είπαν στους γίγαντες, «Σας παρακαλούμε, μπορούμε το επόμενο ομαδικό παιχνίδι να το σχεδιάσουμε εμείς?» «Βεβαίως», είπαν οι γίγαντες γελώντας. Σκέφτηκαν ότι δεν υπήρχε τίποτα που να τους ζητήσουν οι νάνοι και να μην μπορούν να το καταφέρουν. Η νίκη θα ήταν και πάλι δική τους. Οι νάνοι σκέφτονται μέρες το ομαδικό παιχνίδι που θα διαλέξουν. Τελικά βρίσκουν το κατάλληλο ομαδικό παιχνίδι για να παίξουν όλοι μαζί. Οι κανόνες του παιχνιδιού των νάνων ευνοούσαν τους νάνους. Μπορείτε να μαντέψετε ποιος θα κερδίσει? Οι νάνοι παρουσίασαν τους κανόνες του παιχνιδιού τους στους γίγαντες. Οι γίγαντες σκέφτηκαν, θα χάσουμε, μα εμείς δεν έχουμε τόσο μικρά πόδια. Οι γίγαντες έχασαν, παρόλο που προσπάθησαν πάρα πολύ. Νικητές είναι οι νάνοι, σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. Πόσο άδικο, είπαν οι γίγαντες, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι γίγαντες ένιωσαν αδικημένοι και στεναχωρήθηκαν για το άδικο παιχνίδι με τους άδικους κανόνες. Είπαν στους νάνους, θέλετε να συνεργαστούμε να φτιάξουμε όλοι μαζί δίκαιους κανόνες και δίκαιο παιχνίδι? Γίγαντες και νάνοι αποφάσισαν να κάνουν ένα συμβούλιο για να βρουν ένα παιχνίδι με δίκαιους κανόνες. Οι νάνοι και οι γίγαντες έφτιαξαν ένα παιχνίδι με κανόνες που αποφάσισαν από κοινού. Ήταν δίκαιοι οι κανόνες γιατί τους αποφάσισαν όλοι μαζί. Ήταν το παιχνίδι της συμφιλίωσης και έτσι δημιουργήθηκαν και οι φιλόξενες φωλίτσες. Μετά το παιχνίδι της συμφιλίωσης, γίγαντες και νάνοι δημιουργούν το παιχνίδι της συνεργασίας, όπου κανείς δεν χάνει. Καθώς αφαιρούνται τα στεφάνια φωλίτσες, πρέπει να φιλοξενήσουν τους φίλους τους που έμειναν χωρίς στεφάνι. Στο τέλος, όλοι πρέπει να χωρέσουν σε ένα στεφάνι. Η συνεργασία νίκησε. Έπαιξαν αγαπημένοι πολλά ομαδικά παιχνίδια. Κατάλαβαν ότι οι κανόνες είναι απαραίτητοι για το παιχνίδι, αλλά πρέπει να είναι δίκαιοι για όλους. Οι κανόνες υπάρχουν παντού γύρω μας. Βοηθούν να υπάρχει ισορροπία, γιατί όλοι μας έχουμε δικαιώματα. Οι κανόνες υπάρχουν και στη τάξη μας για να περνάμε όλοι καλά. Οι κανόνες βοηθούν την αρμονική συνύπαρξη και τη δικαιοσύνη στην τάξη μας. Τους κανόνες της τάξης τους αποφασίσαμε και τους υπογράψαμε όλοι μαζί. Οι λέξεις κλειδιά σε μια τάξη, όπως και στη ζωή μας, είναι η δικαιοσύνη, η ισορροπία, η φιλία, η συνεργασία, η δημοκρατία, η συνύπαρξη, η αντίδραση και η αλληλεγγύη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα σε έναν κόσμο με δικαιοσύνη. Οι πρωταγωνιστές που έλαβαν μέρος είναι οι νάνοι, ο νάνος Μαργαρίτα, ο νάνος Καρχαρίας, ο Κολοκυθονάνος, το Ουράνιο Τόξο, ο Πόνι Νάνος, ο Νάνι Νάνι το μωρό μου, ο Ανανούλης, ο Νανομίκη, ο Βραχονάνος, ο Τσιριχτούλης, ο Μπανανονάνος και ο Πειρατονάνος. Οι γίγαντες είναι ο Μπανανοκέφαλος, ο Γέρογίγαντας, ο Κλόουν Γίγαντας, ο Δέντρο Γίγαντας, ο Καραβό Γίγαντας, ο Δινόσαυρο Γίγαντας, ο Παπιο Γίγαντας, η Γοργόνο Γιγαντίνα, ο Φτέρο Γίγαντας και ο Νανο Γίγαντας. Το παραμύθι είναι μια δημιουργία των παιδιών του δεύτερου τμήματος του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά ζωντάνεψαν αυτό το παραμύθι μέσα στη τάξη για να μάθουν το νόημα της δικαιοσύνης και της φιλίας και να καταλάβουν τι σημαίνει στη ζωή μας μια ζωή που ξεκινάει μέσα από τη τάξη
και την οικογένειά μας.